σε σχέση με σήμερα, τα αεροσκάφη που έρχονται από το Σουδάν. Ναι, σήμερα έχουμε και άλλες αφίξεις, αναμένουμε μία τώρα. Έχουμε φτάσει στους 1.400 και αφιξέντες τις τελευταίες 4 μέρες. Είναι η 13η πτήση σήμερα που φτάνει. 1.400 φτάσαμε μέχρι εκεί, μπράβο, ναι. Και έχουν ήδη αναχωρήσει οι πλήστοι και έχουμε και ακόμα 2 αναχωρήσεις σήμερα το απόγευμα. Άρα οι πλήστοι που έχουν φτάσει έχουν αναχωρήσει, προχωρούν τα πράγματα αρκετά ομαλά και αναμένονται να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, νοουμένου ότι διατηρηθεί η εκεχηρία στο Σουδάν, μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι πτήσεις από πλευράς των Βρετανών και δεν θα υπάρχει εχθροπραξίες που μπορεί να σταματήσουν τη ροή. Μάλιστα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Με τους Κύπριους, κάποιοι είχαν εγκαταλείψει το Σουδάν, ο δικός προς την Αίγυπτο. Έχουμε ενημέρωση. Μάλιστα, οι 5 έχουν ήδη φτάσει στην Αίγυπτο και υπήρχαν ακόμα 2 που έπρεπε να περάσουν τα σύνορα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλο συνοστισμό εκεί. Μόλις περάσουν, η πρεσβεία θα παραλάβει και τους 5. Είναι συγγενείς Κυπρίων για να. Α, συγγενείς Κυπρίων, μάλιστα. Ναι, Σουδανοί. Είναι αυτοί οι 5 ή έχουμε και άλλες εκκρεμότητες στο κομμάτι αυτό? Όχι, όχι. Αυτοί οι 5 και 2 είναι οι τελευταίες. Ένα άτομο, ένας Κύπριος προτίμησε να παραμείνει στο Σουδάν. Και βεβαίως, όταν το προτιμήσει. Μπορεί να παρουσιαστεί, μάλιστα, ακόμα η Ελλάδα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει έκτακτη σύσκεψη, είναι εκεί και ο Υπουργός ή θα είναι τις επόμενες ώρες? Τι να περιμένουμε? Έχουμε κάνει εμείς τη δική μας συντονιστική, θα ενημερώσουμε τα Υπουργεία μας και αναλόγως του αν πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει και μια πιο ψηλό επίπεδο συνάντηση, θα γίνει. Αυτή η συντονιστική είμαστε, τι καθόρισε δηλαδή? Εμείς κάθε μέρα έχουμε μια συνάντηση για να δούμε τα προβλήματα της ημέρας, να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες. Διότι είναι όλοι εδώ ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, για να συντονίζονται καλύτερα και να επιλύονται όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρομάτη. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια, κύριε.